Πάμε με τον κύριο Αντώνη πρώτα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους της Νεοκεσάριας για τη φιλοξενία τους σε ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά είχε και πάρα πολύ για αυτούς. Διδάξτε πώς είναι ο πολιτισμός στο ποδόσφαιρο. Επίσης θα ήθελα να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Αποστόλη Στήλο για την πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα την οποία έχει κάνει. Είναι δικό του δημιούργημα. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαία σε αυτή την κατηγορία. Εύχομαι μέχρι το τέλος να το χαλέψουν. Εμείς από την άλλη πλευρά, όσον αφορά για τον αγώνα, είχαμε πάρα πολλές απουσίες. Παρ' όλα αυτά, σταθήκαμε άξιοι των περιστάσεων όσον αφορά του παιχνιδιού. Παίξαμε αρκετά ψηλά. Ήμασταν καλά διαβασμένοι όσον αφορά. Παίξαμε με δύο center forward. Να μην μπορέσει η ομάδα της Νεοκεσάριας, που είναι μια ποιοτική ομάδα, να κατεβάσει την μπάλα εύκολα. Νομίζω ότι το πετύχαμε. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν μέχρι το 30-35, νομίζω καλύτερη από την ομάδα της Νεοκεσάριας. Παρ' όλα αυτά, δεχτήκαμε ένα γκολ το οποίο συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Εκεί έπεσε η ψυχολογία μας. Μπήκαμε στο ημίχρονο, είπαμε ότι είμαστε μια ομάδα η οποία δεν έχει να χάνει. Μέσα σε ήρεμο τμήμα από τα παιδιά. Βγήκαμε έξω να παίξουμε όποιες πιθανότητες είχαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι το καταφέραμε με ένα στενό κοινό. Εάν είχαμε καλύτερη τελική προσπάθεια και στον Τζατζαλίδη και στον Χατζηλιάδη και στον Τζιρογιάννη, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φύγουμε νικητές, γιατί πραγματικά τη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα τη χάσαμε με τον Τζατζαλίδη σε ένα πανάλι τραπέζι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι για τον πρώτο. Θα θέλαμε να το αφιερώσουμε όλα τα παιδιά, αλλά και εγώ, στον παρουσιαστή μας, τον Νίκο του Βούτο, που είχε ένα ατύχημα στο πόδι του. Θα μείνει εκτός για αρκετό διάστημα, του βρισκόμαστε καλή ανάλυση και γρήγορα κοντά μας. Και αυτά. Δεν ξέρω μια καμία ερώτηση που θέλετε να κάνετε. Ευχαριστούμε. Αποστολή. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Σωτήρη τον Αντωνίου για τα καλά του λόγια και για μένα και για την ομάδα μας. Ευθύς εξ αρχής ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, μια ομάδα που δεν έχει σχέση με τις ομάδες που είναι στη ζώνη του επιβιβασμού, μια πολύ δυνατή ομάδα και ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Μια ομάδα διαβασμένη, όπως ακριβώς είπε ο Σωτήρης, διαβασμένη βάσει του τρόπου παιχνιδιού του δικού μας και λίγο η ικανότητα του αντιπάλου, λίγο οι απουσίες ειδικές μας, λίγο και ο κακός αγωνιστικός χώρος, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι σήμερα. Δημιουργήθηκαν ευκαιρίες, κάναμε κάποιες ευκαιρίες, εκτός από τον γκολ και ένα δοκάρι και δύο τέταρτα, θυμάμαι ένα στο πρώτο και ένα στο δεύτερο με τον Μακράκη και τον Παυλίδη. Εν τούτοις και ο αντίπαλος ήταν πολύ καλός, όντως μέχρι το 20-25 έλεγχε το παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να φτάσουμε στην αντίπαλη περιοχή. Από εκεί και πέρα ελέγξαμε τον ρυθμό του παιχνιδιού. Πατήσαμε λίγο την μπάλα κάτω και μπορέσαμε να βγάλουμε κάποιες φάσεις. Δεν έχω κανένα παράπονο από την αγωνιστικότητα των παιδιών και από τη μαχητικότητα. Αυτό που ήταν να κάνουν το κάνανε. Κάποια στιγμή θα σταματούσε το σερί μας. Είχαμε κάποια ελπίδα να μπορέσουμε να κάνουμε το απόλυτο. Δεν τα καταφέραμε. Έχουμε τρεις εβδομάδες μπροστά, δεδομένου ότι έχουμε το ρεπό την επόμενη εβδομάδα και να κάνουμε μια κάποια αποκατάσταση σε κάποια παιδιά που έχουν τραυματίες και να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Και να μετά την επιστροφή μας στους αγωνιστικούς χώρους να είμαστε αυτοί ακριβώς που είμαστε και σε όλο το πρωτάθλημα και να διεκδικήσουμε με όσες αξιώσεις έχουμε το να είμαστε κοντά στη Λαμία. Βάσει προγράμματος πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε να είμαστε κοντά στη Λαμία και να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Αυτό θα επιδιώξουμε. Και να δώσω ξανά συγχαρητήρια στον Σωτήρη Αντωνίου για την ομάδα που έχει δημιουργήσει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.